Αλλά εγώ θέλω να κάνω μερικές διαπιστώσεις. Πρώτη διαπίστωση. Η χώρα βγήκε από τα μνημόνια. 21 Αυγούστου έχουμε οριστικά τελειώσει. Έτσι δεν είναι, Τρυφωνά? Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να δούμε το αναπτυξιακό πρότυπο της χώρας όπως έχει διαμορφωθεί με το ολιστικό σχέδιο ανάπτυξης το οποίο ήδη έχει καταθέσει η κυβέρνηση. Κεντρικός στόχος αυτού του σχεδίου είναι η δίκαιη ανάπτυξη για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας. Γιατί δεν είναι δυνατόν να μοιράζεις πλούτο όταν δεν τον παράγεις αυτό το πλούτο, και νομίζω ότι αυτό το βιώσαμε μάλλον με τον πιο σκληρό τρόπο τα τελευταία 8 χρόνια. Ζήσαμε σε μια κοινωνία ευμάρειας και πλούτου που δεν είχαμε παράξει, και αυτό οδήγησε σε πάρα πολύ δύσκολες καταστάσεις για τη χώρα μας, συνολικά για την Ευρώπη, αλλά νομίζω ότι η χώρα μας ήταν αυτή η οποία πλήρωσε περισσότερο ακριβώς αυτό, το γεγονός ότι δεν παράξαμε τον πλούτο. Επομένως, τώρα που ξεκινάμε να διαμορφώνουμε τη νέα παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας, πρέπει, κατά την άποψή μου, να ακολουθήσουμε ένα δόγμα για την παραγωγή του πλούτου. Από τον καθένα, σύμφωνα, ο πλούτος πρέπει να παράγεται από τον καθένα σύμφωνα με τις δυνατότητές του και να κατευθύνεται στον καθένα σύμφωνα με τις ανάγκες του. Η Ελλάδα είναι μια χώρα που βρίσκεται στο σταυροδρόμι τριών ηπείρων και πέντε θαλασσών. Αυτό θα έλεγε κανείς ότι είναι ένα δώρο Θεού. Όμως ξέρουμε πολύ καλά ότι το παραγωγικό μοντέλο της χώρας, έτσι όπως διαμορφώθηκε, έχει πολλές περιοχές της χώρας οι οποίες είναι εγκαταλειμμένες ή λάθος ανεπτυγμένες, αγροτικές και νησιωτικές περιοχές, οι οποίες για πάρα πολλά χρόνια είναι στο περιθώριο. Αν κανείς δει και χαρτογραφήσει τις περιοχές αυτές, θα δούμε πολλά συγκριτικά πλεονεκτήματα, τα οποία όμως δεν υπήρχε το σχέδιο ή και τα χρήματα για να τα αξιοποιήσουμε. Εγώ θα έλεγα όμως κατά κύριο λόγο το σχέδιο για να τα αξιοποιήσουμε. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτού είναι τα νησιά μας. Είναι λανθάνων εθνικός πλούτος, ο οποίος τέθηκε στο έλεος ενός άναρχου τουρισμού. Αν κανείς δει τα μοντέλα της Μυκόνου, για παράδειγμα, ή της Σαντορίνης, ακόμα χειρότερα της Ρόδου ή της Κέρκυρας, θα διαπιστώσει ότι έχουμε φτιάξει ένα τουρισμό ο οποίος δεν ακολουθεί κανένα κανόνα, με αποτέλεσμα να έχουμε καταστρέψει τη φέρουσα ικανότητα όλων των νησιών. Και κάποια από αυτά τα οποία δεν είχαν αυτή τη τύχη του άναρχου τουρισμού βρέθηκαν αφημένα στην τύχη τους. Επομένως, εδώ πέρα, μια που βλέπω και τη μέρη της Ζήφου και το έχουμε συζητήσει πολλές φορές, κάποτε πρέπει να μιλήσουμε για τη φέρουσα ικανότητα των νησιών. Αντίστοιχες περιπτώσεις υπάρχουν και περιοχές όπως ο Βόλος, η Πάτρα, η Αλεξανδρούπολη, που ενώ ήταν κομβική σημασία για το εμπόριο, έμειναν για πολλά χρόνια εκτός σχεδιασμού, με αποτέλεσμα τεράστια ανεργία και πριν την κρίση. Βγαίνοντας λοιπόν από την κρίση, κάθε περιοχή πρέπει να αναπτύξει τα πλεονεκτήματά της και οφείλουμε να την ενισχύσουμε με υποδομές. Σε αυτές τις υποδομές πρέπει να δούμε και τις μεταφορικές υποδομές, έχοντας στο μυαλό μας δύο πράγματα. Η μετακίνηση δεν είναι δικαίωμα, δεν είναι προνόμιο. Και ιδιαίτερα όταν ανήκουμε σε μια Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία προάγει την ελεύθερη μετακίνηση. Και οι υποδομές είναι αγαθό και όχι εμπόρευμα. Και ιδιαίτερα για τα νησιά. Θα μου επιτρέψετε να αναφερθώ περισσότερο, και ήδη το κάνω, στα νησιά, μια που είμαι ναυτιλίας και νησιωτικής πολιτικής. Εδώ αξίζει να δούμε δύο ιστορικά παραδείγματα για το πώς αναπτύχθηκαν οι μεταφορές σε δύο διαφορετικούς κόσμους τη δεκαετία του 30. Η ΗΠΑ
εγκατέλειψαν τον σιδηρόδρομο και στράφηκαν στη μαζική αυτοκινητοβιομηχανία, μετατρέποντας τη μετακίνηση σε προνόμιο. Ενώ από την άλλη πλευρά, η Σοβιετική Ένωση έδινε έμφαση στις δημόσιες συγκοινωνίες. Στις πόλεις αναπτύχθηκε ένα ευρύ δίκτυο για τραμ, τρόλεϊ, λεωφορεία, έγινε το μετρό της Μόσχας και έγιναν και άλλες υποδομές σε όλες τις υπόλοιπες πόλεις. Το αποτέλεσμα ήταν να έχουμε πραγματικά οικονομικές και γρήγορες μετακινήσεις για όλους. Σε αντίθεση με αυτό που συνέβη στη ΣΥΠΑ. Άρα, οι μεταφορές είναι και θέμα αντίληψης του τι πραγματικά πιστεύουμε για την οργάνωση της κοινωνίας, για την οργάνωση της παραγωγής. Σήμερα έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε πολλές μεταφορικές ικανότητες. Σε ένα άναρχο πεδίο ανταγωνισμού, που επιδιώκει πολλές φορές να έχει τις χαμηλότερες δυνατές υπηρεσίες, εκμεταλλευόμενο το κράτος στα μέγιστα οικονομικά ωφέλη. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα. Για παράδειγμα, πολλές από στο δίκτυο των άγωνων γραμμών είναι πολλά δρομολόγια είναι υπερεκτιμημένα και προσπαθούμε αυτά να τα συμμαζέψουμε. Υπάρχει το παράδειγμα του ΟΑΣ στη Θεσσαλονίκη, που έπαιρνε πόσα έπαιρνε και δεν είχαμε απολύτως τίποτα. Δεν είχαμε καμία σοβαρή υπηρεσία. Για τα νησιά, η ταξινόμηση των μεταφορικών υπηρεσιών, αν κάποιος θέλει να τις θέσει σε μια ταξινόμηση, είναι η ακτοπλοεία, το αεροπλάνο, το ταχύπλοιο και όπου να είναι πιστεύουμε και με τους νόμους του Χρήστου του Σπίρτζη και το υδροπλάνο. Ελπίζουμε πολύ σύντομα ότι θα δούμε και το υδροπλάνο. Αντίστοιχα έχουμε τις υπηρεσίες στη στεριανή χώρα. Το τρένο, οι αυτοκινητόδρομοι και πάλι το αεροπλάνο. Πώς θα μπορέσουμε αυτά να τα συνδυάσουμε για να επιτύχουμε τη παραγωγική ανασυγκρότηση στη χώρα. Πρέπει να απαντήσουμε σε συγκεκριμένες ερωτήσεις και θα μου επιτρέψετε εδώ να πω παραδείγματα. Θέλουμε για παράδειγμα να αναπτύξουμε τον πρωτογενή τομέα και τις εξαγωγές προϊόντων της Κρήτης. Πρωτογενή και δευτερογενή τομέα, μεταποίηση. Αυτό σημαίνει ότι πέραν από ένα καλό ακτοπλοϊκό δίκτυο, ένα καλό δίκτυο μεταφοράς των προϊόντων, των φορτηγών, θα πρέπει να έχουμε και ένα καλό σιδηροδρομικό δίκτυο, το οποίο θα παίρνει από το λιμάνι και θα μεταφέρει στην Ευρώπη τα προϊόντα. Αντίστοιχη περίπτωση είναι και τα προϊόντα του Βορείου Αιγαίου, όπως είναι η Μυτιλίνη, η Χίος, προϊόντα του πρωτογενούς τομέα, τα οποία έχουν ένα επιπλέον μειονέκτημα, το οποίο υπάρχει και στην Κρήτη, το μειονέκτημα της ανταγωνιστικότητας. Κατά τεκμήριο οι μεταφορές, οι ακτοπλοϊκές, ενώ συνήθως οι ναυτιλιακές μεταφορές είναι πιο φθηνές, οι ακτοπλοϊκές, οι εσωτερικές ναυτιλιακές μεταφορές είναι πολύ ακριβές. Σε αυτό λοιπόν εμείς προσπαθούμε να απαντήσουμε, τουλάχιστον για τα περισσότερα νησιά του Αιγαίου και του Ιωνίου, με την καθιέρωση του μεταφορικού ισοδυνάμου, η οποία έχει μια απλή λογική. Όσο είναι το κόστος για να μεταφερθεί ένα κιλό προϊόντος από το νησί στον Πειραιά ή στην Καβάλα, όσο το κόστος μάλλον για τη μεταφορά αυτού του προϊόντος θα πρέπει να είναι αντίστοιχο με το κόστος της μεταφοράς για αντίστοιχη απόσταση στη χερσαία χώρα. Ήδη αυτή τη στιγμή από την εφαρμογή του μεταφορικού ισοδυνάμου έχουμε διαπιστώσει ότι κάνοντας αυτή την απλή άσκηση επιδοτούμε το κόστος μεταφοράς των προϊόντων των νησιών στην υπηρετική χώρα κατά 43%. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είναι ένα σημαντικό όφελος για τις επιχειρήσεις και ότι υπήρχε και ακόμα υπάρχει, για να είμαστε ειλικρινείς, ένα μεγάλο ανταγωνιστικό μειονέκτημα για αυτά τα νησιά. Άρα λοιπόν το να έχει
έχεις μόνο ακτοπλοεία, το να έχεις μόνο μεταφορά χωρίς να έχεις μέτρα στήριξης αυτών των επιχειρήσεων, δεν βοηθά στην παραγωγική ανασυγκρότηση. Απ' την άλλη, βλέπουμε την ανάγκη που υπάρχει να συνδυάσουμε τις μεταφορές για τον τουρισμό, για παράδειγμα. Κλασικό παράδειγμα είναι οι Κυκλάδες. Κάθε χρόνο, ιδίως το καλοκαίρι, η Μύκονος είναι η καλύτερη σύνδεση για όλα τα νησιά των Κυκλάδων. Διότι μέχρι πρόσφατα η Μύκονος ήταν, νομίζω, ο μόνος διεθνές αεροδρόμιο. Τώρα είναι και η Πάρος. Τώρα και η Πάρος τη ζητάνε όλα τα νησιά. Παλιά δεν τη ζητούσανε. Για ποιο λόγο γίνεται αυτό, ενώ το χειμώνα δεν θέλουν να υπάρχει στο δρομολογείο Μύκονος. Γιατί δεν έχει τσάρτερ. Άρα εδώ πέρα βλέπουμε την αξία των συνδυασμένων μεταφορών. Αντίστοιχο είναι το παράδειγμα των Σποράδων. Όπου εκεί έχουμε τη Σκιάθο που έχει διεθνές αεροδρόμιο, έχει τσάρτερ. Και τη Σκόπελο και την Αλόνσο, όπου εκεί πέρα περιμένουν να έρθει ο τουρισμός από τη Σκιάθο. Και πολλές φορές το μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε είναι πώς θα συνδέσουμε τις διασυνδέσεις, τις αεροπορικές συγκοινωνίες με το δίκτυο, το ακτοπλοϊκό, για να μπορέσουμε να εξυπηρετήσουμε τα νησιά. Όμως οι συνδυασμένες μεταφορές χρειάζονται και για ένα πολύ πιο απλό και καθημερινό λόγο. Ιδιαίτερα στα νησιά μας. Στους Λιψούς, στην Κάσο, στο Καστελόριζο, στο Αγαθονήσι, στον Άι Στράτη, έχουμε σημαντικές ελλείψεις για την υγεία, στις διοικητικές υπηρεσίες, ελλείψεις οι οποίες είναι καθημερινές, τις αντιμετωπίζουν καθημερινά οι νησιώτες μας. Επομένως, το να μπορέσουμε να συνδυάσουμε μεταφορές για να μπορέσει να μετακινηθεί ο νησιώτης από τους Λιψούς γρήγορα και εύκολα στον Πειραιά ή στη Ρόδο, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί τις περισσότερες φορές το πρόβλημα είναι ότι για να μπορέσει ο νησιώτης να κάνει μια απλή επέμβαση, η οποία θα κόστιζε σε οποιονδήποτε από εμάς εδώ πέρα στην Αθήνα 50 ευρώ, ξέρω, μία εξαγωγή δοντιού, σε ένα νησιώτη μπορεί να κοστίσει και 500 και 600 ευρώ. Γιατί θα πρέπει να μείνει 2 και 3 μέρες εκεί που πρέπει να κάνει την εξαγωγή του δοντιού. Σας φαίνονται απλά, σας φαίνονται χαζά. Δεν είναι καθόλου όμως για τους νησιώτες. Και εδώ πρέπει να παρεύουμε. Εδώ πρέπει να συνδυάσουμε τις δυνάμεις μας, εδώ πρέπει να συνδυάσουμε τη μεταφορά των επιβατών, αλλά και των προϊόντων, ούτως ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε την καθημερινότητα των πολιτών πιο απλή, να βελτιώσουμε την παραγωγική δυνατότητα των νησιών και εν τέλει να αποκτήσουμε ίσες δυνατότητες και ίσες ευκαιρίες όλοι. Γιατί αν η παραγωγική ανασυγκρότηση θα πετύχει γιατί θα στηρίξουμε την περιφέρεια, θα στηρίξουμε τις αγροτικές περιοχές, θα στηρίξουμε τα νησιά μας. Αλλιώς θα παραμείνουμε σε ένα μοντέλο όπου κάποιες πόλεις θα λειτουργούν και όλοι οι υπόλοιποι απλά θα είναι δορυφόροι τους. Ελπίζω να ακούσουμε πολύ πιο ενδιαφέροντα πράγματα από τους επόμενους συνομιλητές. Να είστε καλά.